Τόσο όσο για το Βογατσικό είναι αυτονόητο ότι το οικόπεδο αυτό είναι του Δραγούνη. Και ήταν υποχρέωσή μας και δεν έπρεπε καθόλου να γίνει αυτή η συγκέντρωση σήμερα. Λοιπόν, εγώ πήρα είδηση όταν η κυρία Αντιγόνη την έκαναν τα ασφαλιστικά μέτρα και λέω, τι ασφαλιστικά μέτρα σου έκαναν. Λέει, γιατί έκοψε από εκεί τα χόρτα. Λέω, αυτοί δεν έχουν καμιά δουλειά, αυτό είναι το Δραγούνι. Την είπα, θα με βάλεις μάρτυρα. Πήγα στο δικαστήριο, ο δικηγόρος που εκεί πήγαινε να με δείξει κάτι χαρτιά. Το μόνο χαρτί που ξέρω, το ξέρω γιατί με την οικογένεια Ρακά είχα μεγάλη σύνδεση, το μόνο χαρτί που ξέρω είναι αυτό του 15 που είναι 600 πύχες. Κανένας δεν αμφισβητεί τις 600 πύχες. Τώρα, ο δικηγόρος είπε ότι είναι 600 μέτρα. Πώς έγιναν οι 600 πύχες, 600 μέτρα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ασχολήθηκα με την ιστορία αυτή με αφορμή ένα δικαστήριο που έγινε πέρσι πριν 1,5 χρόνο, επειδή συμβαίνει να είμαι συγγενής των πολιτών. Άμα δούμε λίγο τον πίνακα που λέει Παντούλη, ο Παντούλης αυτός ήταν ξάδελφος της μάνας μου. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στην Αθήνα και ήταν οι απόγονοί του, κάπως ηλικιωμένοι, εξουσιοδότησε τον αδελφό μου και υπόγραψε το συμβόλαιο της αγοράς του υποπέδου από την Αντιγόνη Βλάχου. Νομίζω ο Κώστας ο Σαϊτζής το αγοράσε και αυτός ως εκπρόσωπος. Το συμβόλαιο λοιπόν αυτό λέει ότι το οικόπεδο Παντούλη συνορεύει ανατολικά με οικόπεδο Ρακά και Ιωάννη Δραγούν, Ιωάννης Ιωαίωνας, στους καταλόγους τους εκλογικούς της Φλόρινας, γιατί ήταν βουλευτής το 15 εξελέγει, φαίνεται Ιωάννης Δραγούμης Ιώνα. Επίσης ήρθε στα χέρια μου ένα άλλο συμβόλαιο, αυτό που αναφέρθηκε το 15, που λέει ότι αυτός που το πούλησε ο Βελιάνος στον πατέρα της Ανίκας Ρακά, της Γιάσβηνας, όπως ξέρουμε όλοι εδώ, πούλησε 600 περίπου τετραγωνικούς πύχης, δεν είναι τεκτονικούς, τετραγωνικούς πύχης, ένα οικόπεδο στη θέση Μπαΐρη Μπέλας και αυτό συνορεύει με οικία Πάντου Παντούλη, τότε δεν υπήρχε Βλάχος, με Λάκο Βαντριχάνη, με δημόσιο δρόμο και με κοινοτικό υποκόπεδο. Αν πάρεις και συντεριάσεις τα δύο συμβόλαια, αυτά που λένε, προκύπτει αυτό που λέει κοινοτικό οικόπεδο, αναφέρεται στο οικόπεδο Δραγού. Όμως, ήθελα να μάθω περισσότερα και ρώτησα εκτός από τα συμβόλαια ανθρώπους ηλικιωμένους, οι οποίοι μου είπαν τα εξής. Πρώτα ρώτησα τον αδερφό μου, ο οποίος και υπόγραψε το συμβόλαιο πώλησης στη Βλάχου. Είναι 85 ετών σήμερα. Εγώ ξέρω, λέει, ότι εκεί ήταν οικόπεδο Δραγούν. Κάτω-κάτω στο Λάκο ήταν του Γιάσβου το Μαντρί, της Γιάσβηνας, της Ρακάνου. Ένα κτίσμα το οποίο είχε ντουβάρι στο Λάκο. Πάνω-πάνω ήταν του Δραγούν. Επιπλέον μου είπε την εξής ιστορία. Επιλέξει, γιατί τα σημείωσα. Πριν τον πόλεμο ήρθε κάποιος Δραγούμης πολιτικός, προφανώς αναφέρεται στον Φίλιππο τον βουλευτή, και ζήτησε από τους συγχωριανούς να τον συνοδεύσουν στο πατριγωνικό του οικόπεδο. Τον πήγαν εκεί, στις Μπέλας, γιατί ακούω ότι όχι το, ήταν στη Ράχη, ότι ήταν, όχι ήταν στην Αγία Παρασκευή, όχι ήταν στην αστυνομία, ξέρω εγώ που αλλού. Τον πήγαν εκεί στις Μπέλας και βάλαν κάποιον άνθρωπο να σκάψει στη γωνία, γιατί αυτός ήθελε να πάρει κλίμα από την κλιματαριά. Αναφέρεται το συγκεκριμένο οικόπεδο, το οικόπεδο της Μπέλας. Πριν από μια εβδομάδα
επικοινώνησα με τον Χρυσόστομο Λυκογιάννη, 85 ετών σήμερα. Πρέπει να πω εδώ ότι αυτά τα παιδιά είναι συνομήλικοι, ο αδερφός μου ήταν τότε παιδιά και ο Χρυσόστομος, ακολούθησαν όλη αυτή τη συνοδεία και πήγαν και κάθονταν πάνω στα κρυμμένα τουβάρια, τα τουβάρια τα θυμάμαι και εγώ ακόμα, και βλέπανε τι κάνουν εκεί. Ο ένας μου είπε ότι δεν βρήκε κλιματαριά, ο άλλος μου είπε ότι βρήκε κλιματαριά. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι τον πήγαν εκεί, δεν τον πήγαν κάπου αλλού. Τρίτη ερώτηση, πέρυσι την έκανα αυτή, στη Σουλτάνα Λυκογιάννη. Ο Χρυσόστομος Λυκογιάννης και η Σουλτάνα Λυκογιάννη Ντάβαρη είναι αδέρφια, το σπίτι τους είναι 20 μέτρα απέχει από αυτό το οικόπεδο και είναι γειτονιάτικο. Η Σουλτάνα μου είπε επιλέξει πως εγώ ήμουν μικρή, έπαιζα εκεί. Δουλειάζει που το μαντρί ήταν κάτω, το δραγούμι, το οικόπεδο ήταν πάνω-πάνω προς το τζούλι, ακριβώς αυτή τη λέξη. Όλοι ξέρουμε ότι απάνω, από πάνω είναι το τζούλι στην αλυφόρα, προς νότο δηλαδή. Και απέναντι από τον τόλου του Λέτσα, τώρα που είναι ο Ιωσήφελης. Ο τέταρτος άνθρωπος που ρώτησα, για αυτό το επεισόδιο ότι ήρθε ο πολιτικός και λοιπά, μου μίλησε και ο Χρυσόστομος και ο αδερφός μου και επίσης έμαθα εδώ, δεν το είδα όμως, ότι άφησε γραπτό και ο Πέτρος ο Δήμητρος, ο Μπαρκαλιάδης. Έλα, υπεύθυνη δήμουση. Δεν την ξέρω, εγώ άκουσα. Γράφω ακριβώς τα ίδια. Μάλιστα. Και λέει ακριβώς για το ίδιο συμβάν, γείτονας κι αυτός. Γείτονας κι αυτός, το σπίτι είναι λίγο παραπάνω, όλοι το ξέρουμε όσοι είμαστε από εδώ. Λοιπόν, η πέμπτη μαρτυρία είναι της Θωμαής Σαμαρά, 87 ετών σήμερα, που μένει στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας. Και ήταν εδώ Αύγουστο-Σεπτέμβριο γιατί ήταν και κτήτορας του ναού, του καινούργιου ναού που γενιάστηκε. Καθένα μίξια. Τη ρώτησα για το οικόπεδο Δραγούμου και μου είπε, εκεί στις Μπέλας είναι. Αλλά όταν γύρισε στην Αδελαϊδα, μου έστειλε την εισήγηση που είχε κάνει το 96 στο Παμπογατσιώτικο συνέδριο που έγινε στην κατασκήνωση. Θα το θυμάστε λίγο οι παλιότεροι. Λοιπόν, εκεί την οποία την έχουμε, την έστειλε ηλεκτρονικά. Και λέει, τι πρέπει να γίνει μεταξύ των άλλων που προτείνει και λοιπά, λέει, πρέπει να γίνετε δραστήριοι. Το χωριό μας έχει ιστορία. Ανακαινήσετε χώρους ιστορικούς. Περηφανευόμαστε για τους Δραγούμηδες εκεί στις Μπέλας. Το γράφει. Ήταν τα ερείπια των Δραγούμηδων, ανασκαλίστε, φέρτε πίσω την ιστορία, στήστε και κανένα Ανδριάντα, κάντε τουριστικές διαφημίσεις και γράφει και άλλα πράγματα. Από όλα αυτά τα παραπάνω, ακριβώς αυτό είναι. Εδώ είναι σημειωμένο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πως το οικόπεδο των Δραγούμηδων είναι εκεί στις Μπέλας, όπως λέει, είναι ορφανό οικόπεδο και προτείνω όλοι εμείς να το υιοθετήσουμε και να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο να προχωρήσει στην αξιοποίηση του. Εγώ είμαι υπέρος Βαγιώτης, έχω 23 χρόνια και ξέρω πού είναι το υπόπιο του Αρκά και πού είναι το Δραγούμι ακριβώς. Γιατί από εκεί πέρα με πέτρες, κάνουν τα γαλβυρίδια, τότε ήταν 7 μέρες ο άνθρωπος, το άτομο, 7 μέρες και του γαϊγόρισε όλοι τα υπόπιο. Τώρα με πέτρα και κάνουν. Πήραμε όλη την πέτρα του Ιώνα Δραγούμη, ήταν καμάρες, πρόλαβε και τις καμάρες κοντά του σπίτι. Ξέρω το Ρακά που είχε τα γκίδια και τα έβοσκα τα αδέρφια μου, δυο αδέρφια, ο Σέρος και ο Ζήσης, έβοσκα τα γκίδια και πήγε να τα έπαιρνα εγώ. Εδώ να κοιτάς. Ναι, όχι τον τύπο που πήρες τον αγαπάω. Όχι, αλλά πρέπει να σημόμαστε την διαδικασία. Λοιπόν, και ο Καλήμοχος που πηγαίναμε στο σχολείο, θυμάστε, μας πήγαινε εκεί και κάναμε και μάθημα. Ναι. Η γιαγιά μου ξέρει που πήγε με τα πόδια να βρει το Δραγούμι στην Αθήνα. Οι περισσότεροι όμως το ξέρουν εδώ. Ναι. Ήταν Μακεδονμάχος, τους πρώτους. Και ήξερα το υπόπεδο και το ξέρω, άμα σκάψουν με ένα φορτηγή εκεί πέρα, θα βρουν τα χμέλια. Του Ρακά είναι στην κάτω μεριά, ναι, παραδεχόμαστε εγώ. Άλλο το υπόλοιπο είναι στο Δραγούμι. Ο κύριος Φίλιππος Δραγούμης, δεν τον ξέρω ποιος είναι. Λέει ότι εγώ δεν διεκδικώ τίποτα στο Βουγατσικό. Σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να το πάρει. Όχι, αυτό είπα.
Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το ντοκουμέντο. Αυτό είναι το ντοκουμέντο. Εμείς είπαμε παραμύθια και αυτοί είναι τα ντοκουμέντα. Ας μας πούν για τη διαθήκη με τα ψεύτικα μέτρα και τα ύστερα τα βλέπουμε. Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1912. Μεγάλο στο σπίτι Παντούλη. Και πάντα μου έλεγε ότι αυτό το σπίτι εδώ, το μέρος του γωνία, είναι το τραγουμένο. Είναι κλίμα για εμάς όλους τους βαζιώτες να μην τιμήσουμε την ιστορική μνήμη των τραγουμένων και να μην προσπαθήσουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί και με την προσπάθεια και με τον Δήμαρχο που σας προστάρει να κάνουμε ένα μνημείο για να τιμήσουμε αυτή την ιστορία του χωριού. Είναι κλίμα. Να έχονται ξένοι από Αθήνα που λαπώνουν κανένα ότι το τραγούμι είναι από το βγαστικό και να κάνουμε το βγαστικό και εμείς να θέλουμε όχι μόνο να κοιμηθούμε αλλά να προσπαθήσουμε να λέξουμε τη μνήμη αυτών ως όφελος οπουδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Εκεί με ενδιαφέρει στην πατριώτη που θλίβουμε πήρε ότι άνοιξαμε μια τέτοια ιστορία. Εκκλήμα. Πραγματικά είναι κλίμα. Διότι θα δείτε ότι όσοι είναι κάποιες ηλικίες θα στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια του Δημάρχου και όσοι θέλουν να γίνει αυτό το μνημείο. Είμαι σίγουρος ότι 95% από 100% θα στηρίξουν. Και πρέπει να αγαπητήσει η οικογένειά του στήριξη. Γιατί είμαστε βασιλιάδες πάνω απ' όλα. Και τιμούμε την ιστορία μας. Μπράβο στον Δήμαρχο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο σε αυτοί που ξεκίνησαν. Γιατί τιμούμε όλο μας. Γιατί αγαπητήσει οι πατριώτες. Θα αφήσουμε παρακαταθήκες. Εμένα πατέρα μου πέθανε 100 χρονών. Και το θυμάμαι, εγώ 75. Και θυμάμαι, μου είπε ότι αυτό το σπίτι είναι το τραγουμένο. Και ο πατέρα μου μεγάλωσε στο σπίτι του Παντούλη. Μα και το άκουσα πολλές φορές και το σύλλογο που βαστώνει. Λοιπόν, δεν θα αναπτύσσουμε τώρα τα γεγονότα και τις αλήθειες να είναι. Θα πρακώσουμε όλους μας να προαθήσουμε με μπροστά το Δήμο, με το Συμβούλιο και όποιοι θέλουν να συνδράμουν οικονομικά να κάνουμε ένα μνημείο οποιοδήποτε έτσι ό,τι για να δημιουργήσουμε τη μνήμη του αγώνα. Ευχαριστώ. Έχω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον κύριο και την κυρία Τζιόλα, τον Κώστα τον Μιλωνά και τη γυναίκα του, τη Λόλα. Δηλώνουμε ότι γνωρίζουμε από μαρτυρίες των παλαιότερων και των γονιών μας ότι το οικόπεδο αυτό ανήκει στην οικογένεια των Δραγούμη και εκεί βρισκόταν το σπίτι τους. Απλά το ανακοινώνω γιατί μου το έστειλε. Επειδή πολλές φορές ακούστηκε το γεγονός ότι η οικογένεια Δραγούμη δεν διεκδικεί τίποτα από το συγκεκριμένο οικόπεδο, χωράφι, ιδιοκτησία, πώς ονομαστεί, θέλω να πω ότι καλό θα ήταν να το βλέπαμε λίγο καθύτερα και επιτρέψτε μου το σχόλιο, διότι έχω μία έμεση επικοινωνία με την οικογένεια, έμεση. Νομίζω πως στη μη διεκδίκηση της οικογένειας θα πρέπει να διαγνώσουμε όχι κυριολεκτικά ότι δεν διεκδικούν, αλλά με κάποια άλλη έννοια που αποδεικνύει αν μη τι άλλο την ευγένεια, την διακριτικότητα και την αξιοπρέπεια της οικογένειας. Διότι θα ήταν αρκετά άκομψο στην κουβέντα να τεθεί ζήτημα προσωπικής και ατομικής ιδιοκτησίας εδώ. Και καταλήγω λέγοντας, όταν οι ίδιοι οι ιστορικοί δικαιούχοι του οικοπαίδου αποποιούνται της ιδιοκτησίας για λόγους ηθικής υποχρέωσης και ιστορικής αξίας, τιμώντας έτσι και το βαρύ τους όνομα και τον τόπο καταγωγής τους, εγώ απλώς να καταθέσω και επιτρέψτε μου τη βαθιά λύπη μου και ως Βογατσιώτης και ως Δημότης για το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με πολύ στενά και ατομικίστικα κριτήρια θα μπορούσαν να βάλουν κι άλλους χαρακτηρισμούς, αλλά δεν θέλω να δυναμικήσω περαιτέρω την ατμόσφαιρα, διεκδικούν κάτι του οποίου η ηθική και επαναλαμβάνω ιστορική αξία είναι αναμφίβολη και μεγάλη, πολύτιμη για τον τόπο και τον Δήμο. Όσο δε γι' αυτό που διάβασε κάποια στιγμή ο Δήμαρχος από τον εκπρόσωπο δικηγόρο της οικογένειας που διεκδικεί, εγώ απλώς καταθέτω επίσης τη λύπη, αλλά και την βαθιά αντίφαση που το λεγόμενο αυτό του κύριου δικηγόρου καταθέτει εδώ ενώπιον όλων μας, σε βαθμός σχεδόν προσβλητικό για την νοημοσύνη μας. Πώς είναι δυνατόν κάτι που θα πρέπει να ενώσει και ενώνει εκ των πραγμάτων να διεκδικείται με τέτοιον τρόπο που δυναμητίζει, που υποσκάπτει
και υπονομεύει αυτήν την ενότητα, την οποία την έχουμε ανάγκη όλοι οι δύο στις ημέρες μας. Είναι εντελώς αντιφατικό το σχόλιο του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν μπορεί ο γνώμονας του δημοσίου συμφέροντος να εκφράζεται από την ατομική διεκδίκηση μίας μόνο οικογένειας. Αυτό αμφισβητείται και θα αποδειχθεί αργότερα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γράφεται? Νομίζω ότι αγγίζει αν μη τι άλλο τα όρια του θράσους όσο αφορά στην προσβολή απέναντι στην δημοσίνη μας. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.